Το αντιλαμβάνομαι σωστά? Γενικά έχουμε παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Ναι. Όταν έγινε η συζήτηση για τη δημοσιονομική έκθεση, μεταξύ αυτών ζητήσαμε και στοιχεία από τη στατιστική μας υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε πολύ σύντομα και πάρα αυτά, και αυτό είναι προς πίστην της στατιστικής υπηρεσίας, για τους θανάτους. Έχω παρατηρήσει ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους θανάτους, και ζητώντας τα στοιχεία καταδεικνύεται ότι από το 12 που ήταν, έχουμε 12 μέχρι 22, δηλαδή μια δεκαετία περίπου. Ναι. 12 ετία. Το 12 ξεκινούσαμε γύρω στις 5,5 και τώρα φτάσαμε γύρω στις 7,5. Δηλαδή ανέβηκε σχεδόν 2.000 θανάτοι. Ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο, και μάλιστα όταν ξεκίνησε το σύστημα υγείας, που λογικά έπρεπε να έχουμε πολύ καλύτερη ιατρική περιθώρηση, το σχέδιο υγείας μπήκε 20 Μαρτίου του 20, το Μάρτιο του 20, πλην όμως η προεργασία ξεκίνησε από το 17. Mm-hmm. Από τότε που ξεκίνησε το σχέδιο υγείας αυξηθήκαν δραστικά και δραματικά οι αριθμοί των θανάτων. Και εσύ ως σήμερα είμαστε γύρω στις 2.000 από ό,τι ήταν με το παλιό σύστημα υγείας. Καλά, αυτό τώρα. Ένα λεπτό. Αυτό τώρα τι υπονοεί? Υπονοεί ότι το σύστημα υγείας οδηγεί περισσότερο κόσμο στο θάνατο? Μιλούν τα αποτελέσματα, αγαπητέ μου Μιχάλαρε. Τα αποτελέσματα είναι κάτω. Πώς συνέβαινε προηγουμένως με το προηγούμενο σύστημα, αν οι θανάτοι ήταν 5 και τώρα γεννήκαν 7, ας πούμε. Έχουμε δει 1.900 τόσους διαφορά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία καταρχήν ότι το σύστημα υγείας είναι ένας θεσμός ο οποίος έγινε υποφελία της υγείας. Στο ναι. Τέλος, με τα νομοσχέδια που περάσαμε και ο τρόπος που καταλήξαμε, έφερε ένα από. Για να έχεις υπόψη σου, πληρώναμε 500 εκατομμύρια, μισό δις, μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου. Ναι. Σήμερα ξέρετε πώς θα πληρώνουμε? Σχεδόν 2,5 δις. Είναι οι εισφορές που πληρώνει ο κ. Μιχάλαρος και όλοι οι συμπολίτες του εδώ, διότι είναι από το φορολογούμενο που εισπράττουν τα λεφτά, είναι 2 δις. Συν ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας που εξακολουθεί να είναι αυξημένος, mm-hmm. άρα σχεδόν φτάνουμε τα 2,5 δις. Λογικά με τον πρώτο πονοκέφαλο, κύριε Μιχάλαρε, που θα γίνει στο κεφαλάκι σου, πρέπει να έχει 5 γιατρούς από πάνω σου. Σήμερα δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ περίεργο αυτό το συμπέρασμα, αυτή η συνεπαγωγή που κάνετε, ότι το σύστημα υγείας παίρνει και περισσότερους θανάτους. Δεν ξέρω. Εντάξει, μιλούν τα νούμερα. Σύμφωνοι, δεν το αμφισβητώ. Απλώς είναι τρομακτικό αν ισχύει, κύριε Κουλή. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Να σας πω το εξής πολύ απλό πράγμα. Αν πάρετε την κάμερα σας και πάτε μια πόρτα στα νοσοκομεία, ναι. και αν θυμίστε πώς ήταν τα νοσοκομεία πρόγεση και μετάγεση, η διαφορά είναι τεράστια. Ναι. Καταρχήν, με τους τρόπους με τους οποίους λειτουργήσαμε, έχουμε καταστρέψει τις ειδικότητες των γιατρών και έχουμε αυξήσει υπέρμετρα σε τεράστια ποσά τους ούτω καλούμενους οικογενειακούς γιατρούς. Δηλαδή ο κύριος Μιχάλαρος τώρα που είναι δημοσιογράφος, αύριο να τον ρυθμίσω ότι είναι αστροναυτής και να τον αναθέσω να στέλνει διαστημόπλια. Περίπου έτσι έχουμε κάνει. Δηλαδή κύριε Μιχάλαρε, όταν πριστεί το μάτι σου, πού θα πάει εσύ, λογικά? Θα πάει στον οφθαλμίατρο. Λογικά. Σωστά. Ναι, τώρα πρέπει πρώτα να πάω στον προσωπικό γιατρό να με παραπέμψει στον οφθαλμίατρο. Συγγνώμη κύριε, καλά είσαι παλαβός, δεν ξέρεις πού να πάεις. Δηλαδή πρέπει να παραπληρώσουμε τον. Συγγνώμη, πρέπει να παραπληρώσουμε τον οικογενειακό γιατρό. Οι οποίοι οικογενειακοί γιατροί παίρνουν ένα τεράστιο ποσό από την Πίθαν, χωρίς να προσφέρουν και τις αναλόγες υπηρεσίες όπως προσφέρουν οι άλλες ειδικότητες. Αυτό είναι λάθος. Και πρέπει να το διορθώσουμε εμείς. Η Βουλή τα έκαμε αυτά και η Βουλή πρέπει να τα διορθώσει. Και το Υπουργείο Υγείας προφανώς. Να ρωτήσω και κάτι. Και ακόμα κάτι, το οποίο είναι. Ναι, ακόμα κάτι, αγαπητέ μου Μιχάλη, να το επαναλάβω για πολλωστή φορά, αλλά αξίζει τον κόπο. Τα συστήματα υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα διοικούν τα Υπουργεία Υγείας, οι γιατροί και όσοι έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια. Να διοικούν συστήματα υγείας. Εμάς τα διοικούν. Ο ΕΕΔ και ΕΒΕ, συντεχνίες. Άκουσε συντεχνίες τώρα. Ο Σύνδεσμος των Ασθενών. Και μάλιστα όταν ρώτησα, μα γιατί βάλει το Σύνδεσμο των Ασθενών να διοικεί το σύστημα, λέει μου, κύριε Κουλέ, όποιος πληρώνει, όποιος εισφέρει, πρέπει να διοικά. Εντάξει, οι ασθενείς δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του. Ασφαλώς, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εσύ που αύριο θα πάει στην Αιγία να βγάλει ένα εισιτήριο, να ταξιδέψει στη Αθήνα. Αν το πει στον πιλότο, κάμε στην πάντα, πλήρωσε και εγώ εισιτήριο να πληρώνω με λίγο. Καλά, μπορώ να πω μέτοχο όμω εγώ στην αεροπορική. Δεν χρήσε μου άνθρωπο. Άλλο μέτοχο, άλλο να πιλωτάρει το αεροπλάνο. Αυτή είναι δουλειά του πλάστημου που έχουμε κάνει. Άρα αυτά πρέπει να αλλάξουν και την ευθύνη το έχει η Βουλή που θέσπισε τέτοιες νομοθεσίες και το Υπουργείο Υγείας. Ερώτημα. Πώς εμπλέκεται η πανδημία σε όλο αυτό το πράγμα? Η πανδημία, έχω τα στοιχεία. Οι νεκροί από την πανδημία είναι γύρω στους 600 στα δύο τελευταία χρόνια, 21-22. Εκείνα τα στοιχεία έχω.
αλλά εξακολουθούν τα νούμερα να είναι ψηλά. Αλλά όταν δεις τα αίτια θανάτων, δηλαδή όσα μέτρα λάβαμε για την πανδημία τόσο αυστηρά, η θάνατη της πανδημίας είναι απειροελάχιστη μπροστά στους υπολείπους θανάτους. Δηλαδή λάβαμε υπέρμετρα μέτρα για την πανδημία. Και νομίζω ότι με την αυστηρότητα που λάβαμε τα μέτρα, έχασαμε και ανθρώπους λόγω της μη προσβασιμότητας στα νοσοκομεία και όλων αυτών των αυστηρών μέτρων. Τότε. Α, μάλιστα. Έφεραν και ένα από τον αποτέλεσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Άμα δείτε τα γεγονότα από μόνα τους, οδηγούν αλλού. Δηλαδή, η υπέρμετρη λήψη των δραστικών μέτρων για το COVID, νομίζω, άξιζε τους θανάτους, δεν τους μείωσε. Επειδή ο κόσμος δεν είχε μεγάλη πρόσβαση στα νοσοκομεία, λέτε. Αφού δεν μπορούσε να κινηθεί η γάτα. Ρωτάει μια τηλεθεάτρια και θέλω να μου το απαντήσετε αν το πιστεύετε. Μήπως οι θάνατοι, λέει, οφείλονται στα εμβόλια? Είναι γεγονός. Ο λόγος που ζητήσατε στοιχεία είναι ο εξής. Έχει παρατηρηθεί, αγαπητέ Μιχάλαρε, μετά την ολοκλήρωση των εμβολίων, ότι συνήθως νεαρά άτομα 40-45 μέσης ηλικίας, πάρα πολλά άτομα εκδήλωσαν εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές παθήσεις. Πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται προηγουμένως. Έχουμε χάσει τον παραγωγικό πολλούς θανάτους στην πολύ παραγωγική ηλικία των 40 με 50 χρόνων. Πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται προηγουμένως. Αυτή η κατηγορία. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Εντάξει, δυστυχώς είναι γνώστες πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας, διότι έχουν ζήσει. Δηλαδή παρατηρήθηκαν ευνίδιοι θάνατοι υγιεστά των ανθρώπων. Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό θα πάει. Πολύ σωστή παρατήρηση που έκανε η τηλεθεάτρια πάντως. Εντάξει, μπράβο, έχει μια μερίδα του κόσμου που πιστεύει αυτό. Όμως οι επιστήμονες το διαψεύδουν. Ότι τα εμβόλια δεν ευθύνονται για τους ανθρώπους. Αγαπητέ μου, Μιχάλη, ίσα ίσα προστατεύσαν. Δεν είναι τι πιστεύει ο καθένας. Είναι θέμα γεγονότο. Είναι σου θέμα επιστημόνων όμως, κύριε Κουλία. Έτσι δεν είναι? Ωραία, και επιστημόνων. Να έρθουν να μας εξηγήσουν γιατί προηγουμένως είχαμε, ας πούμε, ένα χρόνο 25 εγκεφαλικά επεισόδια για ευθυντήριους θανάτους και τώρα τα ουσκάμε 200. Μα ψεκάσανε τίποτε με DTT. Λοιπόν, όλο αυτό θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Ελέγχου? Όχι. Πώς? Έχουν ζητηθεί τα στοιχεία για να προκαλέσουμε τη συζήτηση. Θα εγγραφεί το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου και μετά θα καθοριστεί η συζήτηση και θα αποφασίσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ελέγχου ποιοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να βοηθηθούμε όλοι να τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Κατανοητό. Κλείνοντας. Ερώτηση πρέπει να την απαντήσετε τώρα, γιατί είναι ψηφοφόρος σας μάλλον αυτή που ρωτάει. Θα βάλετε, λέει, ξανά υποψηφιότητα το 26 να σας ψηφίσουμε? Μα καλά, από τους θανάτους πήγαμε στις υποψηφιότητες. Έτσι μας ρωτάει, να μην ρωτήσω. Ωραία, καλά είχαμε και ρώτηση, αλλά πες στην τηλεθεάτρια μας ότι ποτέ μπαίνουν οι υποψηφιότητες είναι την ώρα των εκλογών. Τώρα είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Ο μόνος που είναι εκλογές ήταν η Αμερική και έρθει σε ροτρά. Ναι, αλλά έχει κόσμο που λέει: εγώ δεν θα βάλω, δύο θητείες μου ήταν αρκετές. Ο Κουλίας δεν έχει, έχει παραπάνω από δύο θητείες. Ο κύριος Κουλίας είναι βουλευτής από τις 25 Αυγούστου του 1999. Ναι. Αλλά ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη Βουλή δεν τα αποφασίζουν οι νομοθεσίες ή οι αρχηγοί των κομμάτων που κάνουν διάφορες τέχνες. Ας πούμε, κοίταξε κύριε Μιχάλαρε, εγώ είμαι αρχηγός κόμματος, δεν θέλω σταυρούς προτιμήσεις. Ο ταπεινός, ο πλήβιος, ο κύριος Μιχάλαρος πρέπει να παίρνει σταυρούς προτιμήσεις. Αυτά που κάναμε στην Κύπρο είναι απαράδεκτα. Ναι. Το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει στη Βουλή δεν είναι απόφαση των κομματαρχών, αλλά απόφαση του εκλογικού σώματος. Αυτόν καθορίζει η δημοκρατία. Ναι, αλλά το ποιος θα βάλει υποψηφιότητα δεν είναι απόφαση του εκλογικού σώματος, είναι δική σας, του Προέδρου σας και της νομοθεσίας. Όχι, όχι κύριε. Το ποιος βάλει υποψηφιότητα καθορίζεται στον εκλογικό νόμο και στο Συντάγμα. Δεν το καθορίζουν τα κόμματα τα οποία παρενέβησαν διαστρεβλωτικά στο να καθορίσουν πόσες θητείες πρέπει να κάνει κάποιος και τι ηλικία πρέπει να έχει και τι να μην έχει. Εγώ κατάλαβα ότι θα βάλεις, κύριε Κουλία, πάντως. Εσύ πάντα κοβέντο μυαλό σου, κύριε Μιχαλά. Ευχαριστώ. Δεν είσαι καλά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Ζαχαρία.